Ιος Καμίνης, προεκλογικά και μόνο κάτω από την πίεση της ανοιχτής πόλης, δεσμεύτηκε για τη διατήρηση των τελευταίων 650 συμβασιούχων της καθαριότητας. Μόνο προεκλογικά και κάτω από την πίεση της ανοιχτής πόλης αναγκάστηκε να κάνει και μία μικρή δήλωση κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και μόνο προεκλογικά και κάτω πάλι από την πίεση της ανοιχτής πόλης αναγκάστηκε να αναφερθεί στο σκάνδαλο της Ενέργα και της Ελλάς Πάουερ. Φυσικά όμως δεν μπόρεσε να γίνει πιστικός. Ξέρουμε και από τα 4 προηγούμενα χρόνια ότι η ανάγκη του να συμπορευτεί με την κυβέρνηση του είναι πιο σημαντική από την συνέπεια με τον προεκλογικό του λόγο. Αλλά χρειάζεται να το πούμε και θα το λέμε συνέχεια. Γιατί η ανοιχτή πόλη με τον αγώνα της κατάφερε την πιο σοβαρή νίκη σε αυτή την προεκλογική μάχη. Να επιβάλλει τη δική της ατζέντα σε αυτές τις εκλογές και να σύρει και τους άλλους υποψηφίους στο να απαντάνε στα βασικά θέματα που εμείς από τη δική μας πλευρά θέταμε. Δεν θέλω να αναφερθώ πολύ στον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Δεν κατάφερε να προχωρήσει ούτε ένα σκαλοπάτι πάνω από τον απλοϊκό ακροδεξιό λαϊκισμό. Δεν μπόρεσε να αρθρώσει έστω και μία σοβαρή πρόταση για την πόλη της Αθήνας. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν θυμάμαι ποτέ νεοδημοκράτης υποψήφιος για την Αθήνα να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Την μία να δηλώνει μαρξιστής και την άλλη να για να μετατρέψουμε την Αθήνα σε πόλη της αλληλεγγύης, να ενεργοποιήσουμε το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης που ξεδιπλώνεται από γειτονιά σε γειτονιά. Να ανασυγκροτήσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο των δημοτικών ιατρίων για δικαίωμα στη μετακίνηση. Να αποδώσουμε την πόλη και στους πολίτες τους μεγάλους ελεύθερους δημόσιους χώρους. Να ομορφύνουμε και να ζωντανέψουμε τις γειτονιές με έργα και με αναπλάσεις. Βγαίνουμε μπροστά για να σταθεί η πόλη στα πόδια της. Να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις και τα καταστήματα στο κέντρο και τις γειτονιές. Να βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο ξεκίνημά τους. Να στηρίξουμε την καινοτομία και τους νέους επιστήμονες που προωθούν τις εφαρμογές τους. Βγαίνουμε μπροστά όμως και για τον πολιτισμό. Να απελευθερώσουμε τις τεράστιες δυνάμεις αυτής της πόλης στη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά. Να δώσουμε στο καλλιτεχνικό δυναμικό τον χώρο που αξίζει και δικαιούται και τη δυνατότητα να συναντηθεί με την πόλη και τον κόσμο της. Να οργανώσουμε γιορτές και εκθέσεις που θα διαφημίσουν την Αθήνα έξω από τα σύνορά της. Βγαίνουμε όμως μπροστά και για τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια στο Δήμο της Αθήνας και θα νικήσει σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Η αριστερά διεκδικεί και μπορεί να φέρει τη μεγάλη αλλαγή στο Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικά χρόνια, φίλες και φίλοι, κάτι τέτοιο δεν θα το πίστευε ούτε και ο πιο αισιόδοξος. Και τώρα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ας το νιώσουμε λοιπόν. Ας πιστέψουμε σε αυτή τη μεγάλη νίκη που έρχεται και ας στείλουμε παντού το μήνυμα της μεγάλης ανατροπής. Θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα που θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και θα ακουστεί και σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι ένα μήνυμα πολιτικής αποδοκιμασίας για αυτούς που τόσα χρόνια καταστρέφουν την κοινωνία, την πόλη, τις ζωές των ανθρώπων αυτής της πόλης. Και ταυτόχρονα όμως θα είναι ένα μήνυμα, μια ψήφος για τη μεγάλη αλλαγή στην Αθήνα. Γιατί είναι πια καιρός να φτιάξουμε μια Αθήνα που πραγματικά νοιάζεται. Μια πόλη που θα στηρίζει αυτούς που έχουν ανάγκη. Μια πόλη που θα αγκαλιάσει το πράσινο και θα δώσει χώρο στους πολίτες της. Μια πόλη για τα δικαιώματα των πολλών και όχι για τα προνόμια των λίγων. Είναι πια καιρός, φίλες και φίλοι, να τελειώσει αυτός ο μακρύς χειμώνας και να φέρουμε την άνοιξη στην Αθήνα.
Και απευθύνομαι ιδιαίτερα από αυτό εδώ το βήμα και από αυτή την πλατεία στη δική μου γενιά, τους νέους ανθρώπους αυτής της πόλης, που διεκδικούν το δικαίωμα να ζουν, να ελπίζουν, να ονειρεύονται και να δημιουργούν, που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλάζοντας αυτόν τον κόσμο, που δεν φοβούνται και δεν διστάζουν να αναμετρηθούν με την πραγματικότητα όταν πιστεύουν ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και ναι λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αξίζει τον κόπο και μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Το στοίχημα αυτό όμως θα κριθεί. Τώρα, εδώ, από εμάς εξαρτώνται όλα. Από την προσπάθεια του καθενός και της κάθε μίας από εμάς και όλων μαζί μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Μέχρι την ώρα που θα κλείσει και η τελευταία κάλπη της Κυριακής. Πάμε γερά. Σε αυτόν τον χρόνο που έχει απομείνει, πάμε γερά και με τον αέρα της νίκης. Θα είμαστε οι πραγματικοί νικητές του πρώτου γύρου και θα είμαστε οι επίσημοι νικητές στο δεύτερο γύρο. Στις 18 ψηφίζουμε και στις 25 κερδίζουμε. Ούτε μία μέρα χαμένη. Αλλάζουμε την Αθήνα τώρα. Και αυτό είναι στο χέρι μας. Καλό αγώνα σε όλους και σε όλες. Η νίκη είναι δικιά μας. Καλή μας δύναμη να φέρουμε τη μεγάλη ανατροπή και στην Αθήνα και στην περιφέρεια και στον Πειραιά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι μεγάλη μου χαρά να καλέσω με τη δική μου σειρά στο βήμα την υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής με την παράταξη Δύναμη Ζωής, τη Ρένα Τιδούρ.